Καλημέρα, παιδιά! Λοιπόν, vlog μας day 22. Χτες ξέρω τι έκανα λάθος και είπα 20, αλλά μετά στο μοντάζ λέω τι να το κάνω τώρα, άστο. Έτσι που τα έκανες, έτσι μου είπα. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο, η ώρα είναι 10 παρά 5. Όσο πιο γρήγορα μπορούσα, αλούστηκα, στέγνωσα τα μαλλιά μου, έφαγα πρωινό, έβγαλα το look και σε λίγη ώρα θα βρεθούμε με τον Πανόπουλο για να πάμε όλοι μαζί και εμείς και εσείς και αυτός να κάνουμε ένα γύρισμα τηλεοπτικό που εκεί θα συναντήσουμε και την Αταλία Αργυράκη και την Ναταλία Γερμανού και τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη. Και θα σκεφτείτε ότι θα είναι στο Studio Pro που κάνουμε το καλύτερα δεν γίνεται. Αν δεν είναι για αυτήν την εκπομπή, είναι για άλλη εκπομπή. Αλλά δεν ξέρω ακόμα αν μας επιτρέπουν να πούμε σε ποια, οπότε θα πάμε εκεί, θα δούμε, θα κόψουμε κίνηση, θα ρωτήσουμε και αν μου επιτρέπουν θα σας πω. Αν όχι, θα κάνω την Κινέζα. Πάμε! Βενζίνη κλασικά δεν έχουμε. Old habits die hard. Αλλά έχουμε τσαγάκι σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι που το κρατάει και ζεστό, το οποίο not sponsored. Αλλά επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε γιατί σας αρέσουν κάτι τέτοια, είναι από lazysurikata.gr, εντάξει. Το ξεκλείδωσα. Μπήκα από εδώ τελικά. Καλημέρα. Το ξεκλείδωσα, άμα θες να αφήσεις κάτι πίσω. Ναι, απλά ήθελα να κάνω από εδώ την είσοδό μου. Μα ξέρεις τι κάνει, κλειδώνει και δεν ξέρω πώς σε κλειδώνει και κάθε φορά ταράζομαι, αλλά τώρα το βρήκα. Έχει κουμπάκι μάλλον. Ναι! Ο Δημήτρης, παιδιά, είναι επίσημος και αυτό είναι το περισσότερο που μπορούμε να σας πούμε για εκεί που πάμε σήμερα μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν ταιριάζουνε. Κοίτα, ταιριάζουνε νομίζω. Εγώ δεν σας έχω δείξει, αλλά και εγώ ψήλω επίσημη τώρα. Θα δούμε τι έκαναν κι άλλοι. Μπορεί να τα έχουμε κάνει σαλάτα. Να σου πω κάτι. Έχω και τρεις ακόμα αλλαξίες με στην τσάντα. Έχεις φέρει τρεις αλλαξιές. Yeah, το άγχος μου. Πώς επαγγελματίας. Άντε, ξεκινάμε να μην αργήσουμε. Φτάσαμε. Εσύ είσαι μέσα. Μπήκα όχι τώρα. Φτάσαμε! Η Αργυράκη είναι αυτή. Ναταλία, αυτή εκεί είναι η Αργυράκη μόνη Κέρνη. Φαίνεται, μπορεί να μην φαίνεται. Άμα βλέπετε μια κουκίδα να κουνάει το χέρι, είναι η Ναταλία. Καλημέρα! Τι κάνεις? Εδώ σας περιμένω. Χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε εκ του σύνεγγις. Πώς φάνηκε? Πάρα πολύ ωραία. Το πήρα μαζί μου, γιατί σου λέω μου τα πρωί στην τράπεζα ήμουνα. Εγώ τα έβαλα για να μην κουβαλάω. Ελάτε να σας ξενυχτήσω, να σκυλάω εδώ, μας υποδέχεται. Αγάπη μου! Ελάτε να κάνετε το τεστάκι σας, κάνουν και από το στόμα. Τέλεια! Τα παιδιά κάνανε τεστ. Εγώ τώρα θα κάνω με τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, για αλλαγή από το στόμα. Τίποτα δεν ακούγεται καλά σήμερα. Αυτό εδώ είναι το καμαρίνι μας για σήμερα. Πάμε να πάρουμε καφέ. Πάμε. Ο Παναγιώτης πού είναι άραγε? Γεια! Γεια σας! Τι κάνεις? Γιατί εδώ ο Παναγιώτης? Είπα να έρθω για τα Mad Video Music Awards. Ναι, καλά καταλάβατε. Είμαστε για τα Mad Video Music Awards. Γιατί άργησες και είμαστε όλοι εδώ τόση ώρα? Εγώ είπα στον κόσμο ότι θα κάνουμε ακριβώς σήμερα. Μπορώ να το πω και στους δικούς σου. Α, έλα, πες το, να το πάρεις πάνω σου. Βεβαίως. Είμαστε στα MAD γιατί φέτος λόγω κορονοϊού τα MAD Video Music Awards θα γίνουν σε μορφή αφήγησης. Θα σας τα διηγηθούμε εμείς, οι τέσσερις. Ωραίο. Σας λέει βλακίες. Συγγνώμη. Σε έχω ρωτήσει τι συχαίνεσαι και τι λατρεύεις. Ναι, αλλά μπορώ να σου πω γιατί συχαίνομαι κι άλλα και λατρεύω κι άλλα. Δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο θέμα. Εγώ λατρεύω το ζαχαρούχο γάλα που το βράζει και γίνεται καραμέλα και συχαίνομαι τα κακά. Ναι. Αλλά μπορώ να σου πω άλλα τώρα. Λατρεύω τα σαλιγκάρια όπως τα κάνουν στην Κρήτη, του υπομπουνιστού, ναι, με το κεφίδα και μερακί. Μπουρμπουριστού. Νομίζω. Και συχαίνομαι τα σαλιγκάρια να τα τρώνε ομάδα. Να τα τρώω ζωντανά. Δηλαδή πάω και συχαίνομαι το ίδιο πράγμα με τη μόνη διαφορά ότι. Το βράσιμο. Παρεμβαίνει, ναι, μια διαδικασία. Πολύ ενδιαφέρον. Πράγματι. Επίσης αυτό έχει να κάνει και με το πρώτο που σας είχα πει. Δηλαδή αγαπώ το φαγητό και συχαίνομαι τα κακά. Που τι είναι το φαγητό μετά από λίγο. Συγγνώμη, Δημήτρη, τι λατρεύεις και τι συχαίνεσαι? Πρέπει να είναι σε φαγητό. Όχι! Τα κακά, παιδιά. Σταμάτα! Τρώνε τα παιδιά! Ρε παιδιά, τρώτε! Δεν είπα να τα φάνε, ούτε τα συχαίνομαι. Τι λατρεύω και τι συχαίνομαι? Ναι. Είναι δύσκολη ερώτηση. Λατρεύω... Ναι. Και συχαίνεσαι? Τον ύπνο. Λατρεύω τον ύπνο και την ξεκούραση και να κάθομαι λίγο έτσι στο κρεβάτι να χαλαρώνω. Ναι. Το λατρεύω αυτό. Και συχαίνομαι το πρωινό ξύπνημα. Απάντησες ακριβώς τα ίδια με την Ειρήνη Αρβανίτη. Α, ήταν δημοσιογραφική προσέγγιση. Ναι, ναι. Πήγατε στα εύκολα. Πήγατε όταν στα ξυπνάω εύκολα. Πολύ πρωί μπορώ να ξυπνήσω. Αν ξυπνήσω στις 7 η ώρα, υποφέρω. Ναι. Αν ξυπνήσω στις 5 είμαι οκ. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό είναι... το έχεις εξηγήσει κάπως. Ίσως ναι, με το κύκλο που κάνεις στον ύπνο, που όταν πέφτει σε βαθύ ύπνο και είσαι έτοιμος να ξυπνήσεις, μάλλον στις 5
είμαι καλά. Να ξυπνά στι 5 τότε. Ναι. Losing my religion. Θα έλεγα τον ύπνο, αλλά άκουσα τον προλαλήσατε και δεν μπορούν να λένε. Δεν είναι τα ίδια. Εγώ λατρεύω τα νύψια μου, όπω όλοι ξέρουμε. Έχω λατρεία τεράστια. Ναι. Συγχαίρομαι το τασμίνι. Τι? Τασμίνι. Οτιδήποτε υπάρχει σε σμήνο. Σμήνι με λισόν. Πολλά μύγε μαζί. Μύγια μαζί. Αράχνε. Δεν μπορώ. Συγχαίρομαι. Μπορώ να πεθάνω. Αυτό. Οπότε σε όποια ταινία έχει τέτοιε σκηνέ, δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Αχ, είσαι ένα κούκλο, αγόρι μου. Πιστεύει ότι είναι πολύ αμπηγέζα αυτό το σκάκι. Όχι, νομίζω ότι είναι όσο πρέπει. Ό,τι πρέπει, γι' αυτό είναι... που δεν μπορούμε να πούμε. Γι' αυτό που δεν μπορούμε, γι' αυτό που δεν μπορούμε να πούμε, καλό δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Ναι. Η Μαριάννα, παιδιά. Εγώ. Γεια σου, Μαριάννα. Είναι που θα κάνουμε σήμερα και μαλλιά και μακιγιά μαζί. Όλα Μαριάννα, μαζί. Τι λατρεύει και τι συχαίνεσαι. Χαίρομαι να είτε τα έντομα τη κατσαρίδε. Δεν το συζητώ. Λατρεύω το πολύ ωραίο και καλό φαγητό. Επίσης, συχαίνομαι πάρα πολύ και το θυμήθηκα τώρα το κουνούπι που έρχεται και βουίζει στο αυτί σου όταν προσπαθεί να κοιμηθεί. Έχει τόσο δίκιο. Συζητητή. Συμφωνείτε όλοι σε αυτό. Ναι. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ δυνατό. Σηκώνεστε, ανοίγετε τα φώτα και προσπαθείτε να το σκοτώσετε. Όχι, το υπομένω, αυτό είναι το χειρότερο. Εγώ ανοίγω φώτα και σηκώνομαι. Και προσπαθώ για πολλή ώρα. Χάνω τον ύπνο μου μετά. Ενώ αυτό. Το κουνούπι κοιμάται κάπως, με έναν τρόπο. Και όπως βλέπετε, η Μαριάννα παρέλαβε καμένη γη. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει πάνω σε αυτό. Κούκλα, έτοιμη, Ναταλία Λιγράγη. Γεια, παιδιά! Στα συγχαρητήριά μας. Ποιο κοιτάς όταν μιλάς. Κοιτάς αυτή την κάμερα. Εγώ μπερδεύομαι και ενώ κανονικά πρέπει να κοιτάω εδώ και εγώ καμιά φορά κοιτάω. Κοιτάω τον εαυτό μου, λέω, γεια, κοιτάω τον εαυτό σου, μόνες μας, χωρίς λόγο. Τρία ζήτω για τη Μαριάννα. Μαριάννα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ζήτω, ζήτω, ζήτω. Κοιτάξτε τι ωραίο μακιγιάζ. Αλλά και τα μαλλιά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είμαστε πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι. Αντιγράφω το πλάνο του Παναγιώτη που σας δίνει τα ρούχα του. Εμένα τα ρούχα μου είναι αυτά και η φούστα είναι μακριά. Και ζώνη και μπλουζάκι, κορμάκι, έξεξ λόγου είναι αυτά που φοράω. Αλλά έχω τη σκέψη να βάλω και αυτό από πάνω. Αλλά με ή χωρίς, εσείς τι θα κάνατε. Θα μου απαντήσετε αύριο που θα είναι αργά. Αυτό είναι που με εκνευρίζει. Εγώ που είναι νωρίς, λέω χωρίς. Αλλά πώς νιώθεις. Καλά, θα το σκεφτούμε και θα σας πούμε μετά. 6 hours later. Ναταλία, μου να περάσει τέλεια στην Αμερική. Σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Κανόνες, επειδή δύο live δεν θα τα δω. Ναι. Να σκίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί θα λέω. Θα βάλουμε τα δεντά μας. Θα τα βάλουμε τα δεντά μας. Παναγιώτη, να περάσει τέλεια εδώ στην Αθήνα. Και εσύ στην Αθήνα επίση μαζί μου. Να περάσει τέλεια, περάσουμε όλοι. Δημήτρη, να περάσει. Είσαι τέλεια εδώ στην Αθήνα. Θα σε δω εγώ. Θα πάει στο Βόλο. Όχι, θα προλάβω. Πριν το Βόλο θα πάει. Παιδιά, θα βρεθούμε, θα κάνουμε κάτι. Βεβαίως και θα κάνουμε κάτι. Ωραία. Μεθαύριο κάνουμε. Μεθαύριο πρώτα ο Θεός. Και δεν θα αργήσουμε, παιδιά, να ξαναεμφανιστούμε. Τώρα να, μεθαύριο πρώτα ο Θεός. Όλοι οι δικοί σας θα είμαστε. Φεύγουμε, πάμε πρόβα, παιδιά. Pumba, ladies. We're rocking disco days, it's monkey business, I pray this. That's gonna face your girl, I'll be up with this. Pumba, 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 pumba. Λέω, είναι το ίδιο, λέω. Είναι το παιδιά, ο Στίβ έχει αποφασίσει να μου ασημώσει το αμάξι. Θα ασημώσω το αμάξι. Καλά. Δεν είναι πολλά. Για το καλό. Ευχαριστώ. Δεν είστε καλά. Να πολλαπλασιαστούν. Ποια. Τα χρήματα. Αχ, σου ευχαριστώ. Νόμιζα τα αμάξια και λέω τι λέει. Όχι, οι ευτυχίες και τα χρήματα. Αχ, Στίβ, μου ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Παιδιά, είστε καλά. Παιδιά. Κοιτάξτε τώρα, ναι, τι τους βρήκε, να σημώσουν όλοι. Ευχαριστώ, Ειρήνη. Ευχαριστώ, Βικτώρια. Παιδιά, αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου άνθρωπη, απλώς θέλω να σας πω. Αγαπημένη, πας και τώρα. Άνθρωποι. Δεν μυρίζει ωραία. Όχι, 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 κάτι βρω. Αυτά τα νερά μυρίζουν ό,τι πιο άσχημα έχετε μυρίσει στη ζωή σας. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Δεν έχει σχέση μαζί σου, καμία σχέση, αλλά συγγνώμη. Κάνουμε το. Φιλάκια! Γεια! Λούξης! Παιδιά, ξέχασα να τραβήξω που ξεκλείδωνα την πόρτα. Τόσο πολύ έχω χαζέψει. Τι κάνεις? Να σου πω κάτι, τα έχω δει όλα. Α, μου το αφαιρές! Χιλιάρα!
χιλιάρα βιταμίνη, γιατί τελείωσα. Βάμα πρόπολης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά μου. Είπε Steve, βάμα πρόπολης, ότι κάνει πάρα πολύ καλό για το λαιμό και μου το γράψατε κι εσείς. Οπότε για να φτιάξει όλο το σύστημα, έπρεπε να το πάρω. Εγώ. Δεν μόνο αυτό όμως. Τι άλλο. Χρειάζεται και αυτό. Το μπλερόν. Κλεάνθη μου. Το μπλερόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ώρα είναι 9 και πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να κάνω κάτι stories που τα έχω ξεχάσει και πρέπει να ανέβουν τώρα. Κάνε. Οπότε σας κλείνω, κάνω πάρα πολύ γρήγορα τα stories και επανέρχομαι σε λίγο. Τα έκανα τα stories, παιδιά. Victory, τα ανέβασα κιόλας όλα καλά. Πω κλεάντη στο χαβά του, τι το κλείσε επειδή μ' άκουσε που ερχόμουν. Όχι, όχι, το κλείσε έτσι κι αλλιώ. Πω έτσι κι αλλιώ έτυχε την ώρα που μ' άκουσε ότι ερχόμουν. Να κάνω κάτι update και το. Μάλιστα. Ψέμα. Ψέμα. Θα έρθει έξω να φάμε το φαγητό του μπαμπά μου. Πεινάω. Πριν όμως έρθει ο κλειάντης για να φάμε, θέλω να σας δείξω κάτι το οποίο ξεκίνησε μάλλον τελείως αλλιώς. Είναι αυτό εδώ πέρα, μου το έφερε ο Φίπστερ, ο Φίλιππος. Και παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο, φαντάζομαι αρχικά. Και έχει μείνει κάπου εδώ ένα μικρό κομματάκι. Όταν μου το έφερε, φαινόταν η μισή φράση, είχε ήδη ψιλοχαλάσει, που έλεγε πια αντέ. Έφτιαξε προσωποποιημένα δώρα για όλους μας και μας τα έφερε. Αλλά δυστυχώς εμένα, επειδή χτες δεν μπόρεσε να με βρει, γιατί έτρεχε όλη μέρα, με βρήκε σήμερα, εκείνη την ώρα που κάναμε γύρισμα. Και αναγκάστηκε να κάνει τεστ κορονοϊού για να μπορέσει να μπει μέσα να μου το δώσει. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα την κάμερα μαζί μου, γιατί την είχα αφήσει στο καμαρίνι για να μην αγχώνομαι. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν πολύ εντυπωσιακό αρχικά. Επίσης, επειδή στο αμάξι μου αναποδογύρισε λίγο, έβαλα το δάχτυλό μου εδώ και το καθάρισα έτσι. Και μετά κόλλαγε το χέρι μου. Τέλος πάντων, είναι κάστανο, είναι πεντανόστιμο. Άρα είναι αλήθεια ότι όντως βλέπεις τα vlog μας. Φίλιππε, πολύ σε ευχαριστώ. Θα το φάω και ας έχει γίνει έτσι, γιατί το έφερες εσύ και γιατί είναι κάστανο. Αλλά πολύ σε ευχαριστώ και ας προσποιηθούμε όλοι ότι τον είδατε να μου το δίνει. Ήταν πολύ στενάχωρο που δεν είχα την κάμερα. Εκείνος την είχε βέβαια. Ίσως να μας δείτε στο δικό του, εντάξει. Ευχαριστώ. Θέλει πότισμα αυτό. Μάλιστα, μπράβο που το επεσήμανες και μπράβο σου που θα το ποτίσεις κιόλας. Δεν είχαμε ανοίξει το πορτάκι, δεν ξέρω καν αν ήμασταν μέσα στο πλάνο όλη αυτή την ώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το φαγητό του μπαμπά μου που μας το βάλανε σε δύο μικρά ταπεράκια, γιατί τα μεγάλα τα είχαμε εμείς και δεν μπορούσαν να μας το βάλουν όλα μαζί. Ο μπαμπάς μου επέμεινε ξανά και ξανά να το ζεστάνουμε σε κατσαρόλα και να βάλουμε λίγο νεράκι. Όντως. Ναι, οπότε λίγο να το παγώσουμε. Κατσαρόλα. Ω, τέλειο φαίνεται. Δεν φαίνεται πολύ ωραίο. Ήταν θεόστραβο το πλάνο, ε! Βάζω και νερό! Όσο περιμένουμε να ζεσταθεί το φαγητό, κοροϊδεύουμε το look. Λοιπόν, εσύ είστε τώρα και το πισελί. Θέλω να παίξουμε. Αγάπη μου, θες να παίξουμε! Ναι. 3, 2, 1. Ρε Λουκ μου, είσαι ο μεγαλύτερος λιχούδης. Θα του πάρω το παιχνίδι. Πάμε να του πάρουμε το παιχνίδι. Πάμε, 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 πάμε. Έλα, εδώ στο μου. Πέτα το, πέτα το, πέτα το. Πέτα το. Πιάσε, 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 πιάσε. Εν τω μεταξύ, κλειάντη, εδώ είναι πολύ ωραία θέση για τις παντόφλες. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αν θες να μου σπάσεις τα δύο μπροστινά δόντια, το έχεις κάνει πολύ σωστά. Έτοιμα. Είχαμε πάρει αυτά τα πιατάκια από το τζάμπο που είναι για σούπα και τα είχα ξεχάσει ρε παιδιά. Τι ωραία που είναι. Ξεκινάω να δοκιμάσω, λατρεύω τη μαγειρική του μπαμπά μου. Εκτός από αυτά τα μαύρα, τα στρογγυλά, τα πιπέρια. Γιατί, ωραία είναι αυτά. Γιατί δεν τα αντέχω, γιατί δεν μπορώ να τα φάω. Δεν τρώγονται κατά τη γνώμη. Για μυρωδικό το βάζει. Ναι, αλλά θέλω να τα βάζει τριμμένα, γιατί όταν δαγκώνω και μου έρχεται αυτό το πιπέρι στο στόμα. Προσπαθεί να ανοίξει τα ντακάκια αυτός. Μου χαλάει η διάθεση, ενώ είναι τόσο νόστιμο το φαγητό. Λοιπόν, δοκιμάζω. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Φάε, 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 φάε. Πολύ ωραίο είναι. Καίει πολύ. Το χέρι μου καίει. Το παραέβρασα. Ναι. Τα αγόρια πάνε τη βόλτα τους. Τις μπάτες να μου γυαλίσεις. Εμείς πάμε να περάσουμε τα βίντεο στον υπολογιστή. Μπας και αρχίσω κάποια στιγμή το μοντάζ. Υπόσχομαι αυτό το χάος να φτιαχτεί όλο αύριο. Που μα το Θεό, δεν θα πάμε πουθενά. Πουθενά. Θα κάτσουμε όλη μέρα εδώ να κάνουμε χαζομάρες, εντάξει. Παιδιά! Τι κάνετε, πώς είστε. Ευχάριστο ή δυσάρεστο. Αυτό ήταν το vlog μας day 22. Αυτός έχει αποθρασινθεί τελείως. Η ώρα είναι. Μου έχει στείλει ο Παναγιώτης. Η ώρα είναι 1:31. 2:29 για την ακρίβεια. Εγώ έκλεισα 12 ώρα έξω σήμερα. Ελιά και έφυγα το πρωί, ελιά και γύρισα.
9 και εγώ. Οπότε τα έχω ψηλωθεί όλα. Ήθελα πολύ να σας τραβήξω στο γύρισμα περισσότερο, αλλά δεν γινότανε, ρε παιδιά μου. Επίσης να πω ότι αυτό που μου έφερε ο Φίπστερ ήταν από κάπου-κάπ και το έμαθα μετά με καθυστέρηση. Και έτσι εξηγείται πόσο νόστιμο ήταν. Ήταν όντως νόστιμο, ήταν πολύ νόστιμο. Ναι, γαμώτο. Αυτό δεν είναι δικό σου, ρε φίλε. Δεν θα την ανοίξω καν. Είναι η μαύρη παιδιά πάλι, αλήθεια. Ναι. Απογοητεύτηκες. Απογοητεύτηκα. Τσάμπα θερμίδες είναι. Και πικρή και θερμίδες. Άστε. Δεν θα ανοίξω δεύτερη, θα θυσιαστώ για το πεντή το οποίο έχει τρελαθεί. Λουκ, έλα εδώ. Θα το ανοίγω εγώ. Day 22. Μισό λεπτάκι. Σιγά ρε, παιδιά αυτός σπρώχνει εδώ. Να το. Α, καλέ, πονάμε. Είναι αυτά τα γνωστά και ως κουρουτών. Παριανασένη. Έχει πάθει άγχος. Στρες. Θα μου γεμίσεις το χέρι σάλια ρε Λουκ πάλι και θα πρέπει να σου. Όχι, βάλτε τα εδώ. Ρε φίλε, κάνεις λες και δεν έχεις πάρει. Έφαγε πριν μία ώρα. Δύο ώρες. Να το σκουπίσουμε. Κάνε, σωστά. Και έτσι. Τώρα τελείωσε η σειρά σου. Πάει, Λουκ, να ήταν κι άλλα. Ρε, Λουκ. 22. Α, ένα σοκολατάκι. Ένα παπάκι. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Αυτό είναι το δικό μου. Νίξ. Η ελπίδα του Λουκ πεθαίνει πάντα τελευταία. Α, παρουσίασέ το εσύ. Utopia Dark Purple! Το είδανε λες από εκεί. Κάτσε, πρέπει να τους το ανοίξω, πώς θα το δω. Είσαι τόσο καλός! Utopia Dark Purple, το κάνεις έτσι... και έτσι. Και σου δίνει ένα μοβ χρώμα. Γίνεσαι avatar. Γιατί αυτό? Τι, δεν είπες να το παρουσιάσω. Το παρουσίασα, ορίστε. Βλέπετε παιδιά. Τι ώρα είναι? Έφυγε. Τη μία έχω κράγιο, την άλλη έχω σκίες. It's Christmas time! It's Christmas time! Μου δείξε το σβέρκο αυτό. 22. Είσαι του είναι μικρό, αλλά μπορεί να είναι θαυματουργό. Και είναι... Ω, μέτρα τα βήματα. Να κάνεις. Αλήθεια. Όχι. Δεν μέτρησε τίποτα. Λέει πεντόμιτερ, άρα θα πρέπει όντως να μετράει τα βήματα. Να σου πω, μάλλον πρέπει. Θα μετρήσει αληθινά βήματα. Μηδέν. Τώρα μέτρησε πτώση. 8! Από την πτώση. Έπρεπε να το ρυθμίσεις. Έτσι θα περπατάω. Με κοιτάνε καλά καλά. 17! Α, όχι, μετράει τελικά. Ναι! Τέλεια. Άμα είσαι σαν αυτός από το wrestling, έτσι είναι παλιά. Α, μέτρησε, 19. Έλα, ωραίο τώρα. Καλό, καλό. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο. Νόμιζα μόνο με κάποια άλλη συσκευή, ρε παιδί μου, κινητά και τέτοια. Έτσι σκέτο. Τέλειο. Σιγά, ρε φίλε. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Και πώς κλείνεις, γνώμη αυτό, ανάβει συνέχεια. Κάπως θα κλείνει με τα κουμπάκια του. Τι κλείνει, το στείλανε αναμένο. Ρε παιδί μου, σου μετράει και μίλια και χιλιόμετρα και θερμίδες και βήματα. Αυτό το μικρό πραγματάκι εδώ που έχει και τέτοιο από πίσω για να γραπωθεί στο παντελόνι σου. Πάρε. Σε φορά! Και σε εγδίνει. Παρατήρησε κάποιο στα σχόλια ότι πια του και σε εγδίνει δεν το λες με χαρά, το λες θλιμμένα. Γιατί? Εσύ θα μας πεις γιατί. Α, δεν ξέρω, παιδιά, γιατί είμαι κουρασμένος γι' αυτό. Αυτός προκαλεί θλίψη. Τι είναι αυτό. Το 22 δεν είμαστε. Α, ναι, 22. Και γιατί μετάραξες έτσι τώρα και μπερδεύτηκα μόνη μου. Θέλει να δει τι είναι ή ελπίζει ότι θα βγάλει. Ελπίζω ότι θα είναι γλυκό. Α, τι είναι αυτό. Λιγουδιά. Βγάζει λιγουδιά. Έχει ένα άλλο κουτί μέσα. Και τώρα θα το ανοίξω και θα έχει ένα άλλο κουτί. Το οποίο θα έχει ένα άλλο κουτί. Συγγνώμη. Νατάσα Ντενόνα! Παλέτα! Τι παλέτα είναι αυτή? Έλα εδώ μικρή μου παλέτα! Εντάξει, τρελαίνομαι! Είναι η ίδια παλέτα που είχα βάλει στα χριστουγεννιάτικα δώρα και την κέρδισε ο Βασίλης Οδρυμούσης, ο αρχισυντάκτης μας! Πώς έγινε αυτή? Έπαιρνε πράγματα και την κέρδισε, γιατί την ξαναείχανε. Θα τη δώσει τη γυναίκα του, βρε. Είναι ωραία. Ωραία είναι. Μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, μου είπες από πριν ότι είσαι ενθουσιασμένος με τον έκδοτο που θα πεις σήμερα. Ναι. Η άχρηστη πληροφορία είναι από τη Χρύσα από Παθανασίου. Ευχαριστούμε, Χρύσα. Όταν βρισκόμαστε στον ύπνο REM, REM, δεν ξέρω πώς διαβάζετε, βαθύς ύπνος, και βλέπουμε όνειρα, κανένας μυς μας δεν κινείται εκτός από τα μάτια τα οποία συνεχίζουν να βλέπουν εικόνα, το όνειρο. Και αν π.χ. βλέπουμε κάποιον να πηγαίνει από αριστερά προς τα δεξιά, τον ακολουθούμε με το βλέμμα μας. Τι λες τώρα.
Μήπως το ματιάζουμε κιόλας. Μου καταστρέφεις την άχρηστη πληροφορία. Κράτα όλο στα κρύα στή για τη σειρά σου. Ορίστε, ακούω. Πάει ένας να αγοράσει ένα τσάι. Μπαίνει μέσα σε ένα μπαρ, λέει: ναι, γεια σας. Ένα τσάι θα ήθελα. Τι τσάι έχετε? Έχουμε μαύρο, έχουμε πράσινο, έχουμε τσάι του γουρνού, έχουμε μίξ βοτάνων. Κάτι σε πιο κλασικό έχετε να μου φτιάξετε? Ναι, έχουμε Τσαϊκόφσκι. Τι? Εντάξει, κάτσε, θα πω κι άλλο ένα για που κολλάει. Θέλει να πει κι άλλο. Που κολλάει η Μαρία Τραϊφόρμαζα στην Ελλάδα. Θέλει να πει κι άλλο, δεν του φτάσει αυτό. Είναι ωραίο και αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Επειδή τώρα θα μαλώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε θα σου πω ένα που λέει: μάλωσα με τη γυναίκα μου και πήγα να κόψω μερικά τσαμπιά στα φίλια. Έτσι για να ελαφρύνω το κλίμα. Αυτό ήταν ψηλό καλό. Αυτό είναι καλό, γιατί όντως κάνει και τα δύο. Τακ! Κοίτα φάτσα! Το κάνουν και τα δικά σας σκυλάκια αυτό, που μπορεί να είναι όλος ο καναπές άδειος και πας να κάτσεις κάπου και έρχεται και κάθεται ακριβώς από πίσω. Είδα και ένα βίντεο σήμερα με τον Λουκ, ήταν μωράκι της, το πρώτο βίντεο που είχαμε κάνει μαζί του. Τι φάτσα ήταν. Ήταν τόσο. Α, επίσης, την ιστορία που θα σας έλεγε ο Δημήτρης με τη γάτα, σήμερα δεν προλάβαμε, γιατί ήμασταν στο τρέξιμο να σας την πει. Αλλά θα έρθουν αύριο, μη την πεις. Είναι τραγικό. Θα έρθουν αύριο με τη Δήμητρα και θα έρθει και ο Παναγιώτης και θα σας τη βούνε, εντάξει. Από κοντά. Εκ του σύνεγγης. Έτσι. Έχω αρχίσει το λέω συνέχεια αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι εντυπωσιάζεστε εσείς. Εγώ κάθε εντυπωσιάζομαι. Κάθε βλόγ μας έχει μια λέξη και δεν έχει κάτι που λέει. Εγώ εντυπωσιάζομαι όταν μ' ακούω να το λέω. Λέω μπράβο μου. Μπράβο σου. Εκ του σύνεγγης. Εσείς εντυπωσιάζεστε. Ελοχεύει κίνδυνος να μην εντυπωσιάζεστε. Ελοχεύει κίνδυνος, αυτό λέει. Συνέχεια. Όλα αυτά μου αρέσουν. Θέλετε να μου γράψετε από κάτω κι εσείς δύσκολες λέξεις ή φράσεις να λέω έτσι να φαίνομαι πιο intellectual. Σαν το τούμπαλιν δεν είναι καμία λέξη. Και τούμπαλιν. Και τούμπαλιν. Λοιπόν, σας αγαπώ. Και go. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Από εμένα. Εμένα. Και το παιδί. Να έχετε μια όμορφη μέρα.